Χρόνια πολλά, Μανούλα! Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε στη μικρή γιορτή μας. Ό,τι θα δείτε σήμερα έγινε με πολύ αγάπη και πολύ κόπο από τα παιδιά σας. Από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Βάσο, που μας βοήθησε πολύ, και την πρόεδρο του Φοβού, να ευχαριστήσουμε λοιπόν και αυτούς. Και όλα τα μέλη και όλες τις μανούλες που φέρετε, σαν τα υπέροχα γλυκά ή ό,τι άλλο φτιάξατε. Μπαίνοντας, τα παιδιά μας φόρησαν αυτό το μεταγιόν, τα οποία από πίσω γράφει Μανούλα, σ' αγαπώ, και διάφορες άλλες κατασκευές που έφτιαξαν για σας, για να σας πούν ότι σας αγαπούν. Και αυτό γιατί. Γιατί αξιωθήκατε να γίνετε μανούλες και σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Ιδιαιτέρως να συγχαρούμε τις νέες μανούλες, τη Βάσο από τη Λαγκαδιά και την Τίνα που γέννησε δίδυμα. Και πέρυσι την Άννα και τη Μαρία. Και νομίζω την ομάδα της Σοφανία, δεν ξέρω το όνομά της. Μαρία. Τη Μαρία επίσης, για τα νωράκια σας. Καλές υπομονές να έχετε. Παρόλες τις δυσκολίες και τις απώλειες που είχαμε, γιατί ένα παιδί αρρώστησε, οπότε θα το διαβάσουμε από μέσα το ρόλο της. Ελπίζουμε να είστε επί οικείς. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κλείσουμε ένα μικρό μανούρισμα. Ως μητέρα του Χριστού, κατά τη Σταύρωσή του.
Η αρετή της παπαντή, στην ανταλλαγή της εξυπηρεσία, θεωρείται και η αρετή της μητέρας. Έτσι, η μεγάλη αυτή, η σπαρτική αρετή, που γιορτάζουμε στην εκκλησία μας, μας δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε με μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια γλυκιά αγαπημένη μορφή, τη μάνα. Τι είναι η μάνα? Πρόσωπο πολύ αγαπημένο. Αυτή αποτελείται από στήριγμα κάθε οικογένεια. Καταβάλλοντας καθημερινά ανεκτήμητου σκόπου, η αγκαλιά της μάνας αποτελεί τεράστιο σύμβολο αγάπης, παιδείας, ελπίδας, προσφοράς και αυτοθυσίας. Μας περιποιείται ψυχολογικά από τότε που μας έφερε στον κόσμο. Φροντίζει για όλα τα αναγκαία. Προσπαθεί όσο της επιτρέπει η εργασία της. Εκτός του κοιού, να βρίσκει σε στόχο διοικητό, τακτοποιημένο και όμορφο σπίτι, σιδερωμένα τα ρούχα μας και άλλα. Προσπαθεί να μας κάνει να χαιρόμαστε, προσφέροντάς μας ό,τι μας ευχαριστεί. Υποχωρεί μέσα στις δικές μας προτιμήσεις, ξεμαχνώντας συχνά τον κόπο της. Προσφέροντάς μας χωρίς να μετράει τον χρόνο. Η ζωή της ολόκληρη για μας. Αγρυπνά πάνω από το προσκέφαλό μας, όταν είμαστε άρρωστοι. Εργάζεται μερικές φορές και σκληρά για να βγουν τα έξοδα του σπιτιού, για να μπορέσουν να μας έχουν όλα τα απαραίτητα να μορφωθούν. Αγωνία, άμεσα την αγωνία μας. Μας συμβουλεύει μέσα από την πείρα της, ώστε να προχωρούμε σωστά στη ζωή μας. Προσέχεται και μας θερμά. Για μας θερμά. Ακόμη και όταν μας μεγαλώνει, μας αγαπά. Ούτε σε εκείνη αρέσει να μας φέρει τα αυστηρά. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται. Θα επιβάλλει η αληθινή αγάπη. Υπάρχουν και άλλες θυσίες, οι οποίες όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι φανερές. Γιατί η ηλεκτρική αγάπη μπορεί να εκδηλωθεί αθώρα, χωρίς να μην την αντιλαμβανόμαστε. Άλλωστε, έχει ιερά σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Όρισε κάθε χρόνο την Κυριακή μετά την εορτή της Παπαντής να γιορτάζουμε την νύχτα των Αγίων Μητέρων του Τριών Ερεχών. Εμερία, Νόρα και Αρθούσα, που είχε δυστυχώς τη μητέρα του Μέγα Βασίλου, Γεώργιο του Γρηγόριο του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσόστη, οι οποίες γέρισαν μέσα στις καρδιές τους την αγάπη για τον Θεό, τον συνάνθρωπό μας και την αγάπη για τα γράμματα. Ήρθε να γίνουν πρότυπα μίμησης για όλους τους. Πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας στην Μανούλα. Σας προσφέρουμε ένα λουλούδι. Πόσες φορές τα πανέμορφα αγριολούδια έχουν συγκινήσει την καρδιά σας και έχουν δακρύσει τα γλυκά σας μάτια? Φαντάζομαι αρκετές. Το τραγούδι που ακολουθεί θα σας θυμίσει αυτές τις όμορφες στιγμές. Τραγούδι Μαργαρίτα μου μικρή. 1, 2, 3. Μαργαρίτα μου μικρή, σι του κήπου μου στολή, άκουσε με να σου πω το μικρό μου μυστικό. Χτες το βράδυ μαμά απ' τις τρέλες τις πολλές μου πε πως δε μ' αγαπά κι η καρδούλα μου χτυπά. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, μ' αγαπά, δε μ' αγαπά κι η καρδούλα μου χτυπά, κι η καρδούλα μου χτυπά. Ποίημα Μανούλα που την ερμηνεύει και τη ζωή. Έχω μια γλυκιά Μανούλα που πολύ με αγαπά, νύχτα μέρα με φροντίζει και για να καλύπτει πα. Σαν λυθίσω και πτωχίσω. Θα καθίσω στο λεπτό. Την αγκάλα. Την οπέσω με λεπτά και θα κοιτάξω. Μένα τη γλυκό φυλάτσι, κάθε πόνο σπάει μακριά. Τι μικρό ζεις και φωνή και η γλυκιά της αγκάλα. Σε ρωτήσω. Ακολουθεί το συγκεκριμένο θεατρικό μας, ο γιος της καρδιάς της, με τους Μάλωμα, Διονύση, Βασίλη, Νίκο, Φανία, Μαρία. Πρέπει να κάνω. Σκόπισε τα δάχτυλά του.
με γυρίσει πίσω ή πού να πάει. Ήξερε πολύ καλά από μικρό παιδί. Του είχαν δώσει δυο φορές και δεν τον γέρισαν. Πως από κάπου τον πήρε και τον υιοθέτησαν. Αυτό δεν το πήρεζε. Ίσαμε τώρα καθόλου. Ένιωθε πως τον αγαπούσαν, πως τον λάτρευαν. Όπως τους αγαπούσε και εκείνος. Ήταν δική του και ήταν μοναδικός για αυτούς. Ναι, έτσι ήταν τα πράγματα. Ως τώρα, μα εδώ και μια ώρα ένιωσε να τραβιάται εκεί κάτω από τα πόδια του. Ένιωσε μετέωρος, περισσευμένος, πια πάνω σε αυτή τη γη και πάνω απ' όλα περισσευμένος μέσα στο ίδιο το σπίτι. Φάνη, πολύ χάρηκα που θα αποκτήσεις, αδερφάνη. Τι θα αποκτήσω? Α, δεν στέλνω ακόμη. Νόμιζα πως το ήξερες. Να, άκουσα τις μαμάδες μου που το συζητούσαν. Μάλιστα, ξέρουν ότι είναι και αγοράκι, επειδή είναι 4 μηνών. Νατάσα, είσαι σίγουρη για αυτό που μου λες? Ναι, ναι. Μα η μαμά μου είναι 42 χρονών. Και τι σημασία έχει αυτό? Όταν ο Θεός το θέλει, δεν κοιτάει χρόνια. Αν είχε την πόρτα πάλι, ράμισε την πόρτα και έδειξε το παιδί του μέσα σε εκείνο το σπίτι που δεν θα ήταν πρώτη πόρτα. Καλώς το παιδί μου, καλώς το παλικάρι μου. Τι έχεις παιδί μου, δεν είσαι καλά? Παιδί σου είναι αυτό που έχεις τη χιλιά σου. Μα και αυτό παιδί μου είσαι και εσύ, μα και αυτό παιδί μου είναι. Δεν με γέννησες εσύ, δεν είμαι αίμα σου εγώ. Μπορεί να μην σε γέννησα με το αίμα σου και στις πλέπες μου. Μα σε γέννησα με το αίμα της καρδιάς μου. Πείσμωσε ο Φάνης και δίχως να πει άλλη κουβέντα, κλειδώθηκε στο δωμάτιό του. Προσωπικά και καταλάβαινε πως η αγάπη του Πινόκιο δεν του έπαιζε και μην ήταν έντονος. Ήταν όμως βέβαιος πως από εδώ και πέρα όλα θα άλλαζαν. Την αγάπη του σε μονοπολούσε ο αληθινός του γιος. Άκουσε πολλές φορές τη φωνή της μάνας του να τον οικειδεύει να της ρίξει. Άκουσε ύστερα και τη φωνή του πατέρα του, μα δεν έβρισκε τη δύναμη να τους αντικρίσει. Κι όμως τίποτα άλλο δεν λαφθαρούσε τόσο όσο να βρεθεί στην αγκαλιά τους. Να διεκδικήσει ότι τόσα χρόνια αποκλειστικά τους άνοιγε την αγάπη τους. Άρχισε να τηλεφώνει και ο Φάνης ένιωθε πεπισμένος. Το καταλάβαινε πως δεν μπορούσε να μείνει άλλο κλεισμένος εκεί από το δωμάτιο. Μα του ήταν αδύνατο και να βγει έξω. Το κτίριμα στην πόρτα θα μπορούσε να κλείσει. Όμως άκουσε από έξω τη φωνή του πάτερ Αλέξιου, του πνευματικού του. Άνοιξε την πόρτα και χωρίς να το παρακολουθεί, χώθηκε με λαιμού στην αγκαλιά του. Άκουσε εκείνο που στεγεί το πόνο του και πήγα και την αγωνία του. Ύστερα, σαν να είχε τη σειρά του να μιλήσει, έκανε το σταυρό του πατέρα Λέγκο και παίρνοντα βαθιά ανάγκη, είπε σχεδόν στη χρυσά. Αυτή η μάνα που σε μεγάλωσε, παιδί μου, αυτή σου χάρισε και τη ζωή. Μα πώς το λέτε αυτό, πάτερ, αφού ξέρετε, αφού ξέρω. Δεν ξέρεις, παιδί μου, δεν ξέρεις τίποτα. Η μητέρα σου επέμενε να μην το μάθεις, όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου το πω. Γιατί δεν είσαι πια μικρό παιδί, είσαι μεγάλος και πιστεύω πως θα με καταλάβεις. Πότε δεν με σπάσει η καρδιά του πάνη, τι ήθελε να του πει ο ιερέας, άραγε θα το άντεχε. Πριν από 17 χρόνια η μητέρα σου παντρεύτηκε τον πατέρα σου και ήταν και οι δύο τους πολύ ευτυχισμένοι. Η μητέρα σου περίμενε το πρώτο της παιδί. Αλλά ήταν ευαίσθητη στην υγεία της και ο γιατρός της είχε πει να προσέχει. Ο πατέρας σου την πρόσεχε, γι' αυτό και μια φορά που είχαν πάει μια βόλτα στην παραλία, ο πατέρας σου την άφησε για λίγα λεπτά στο παγκάκι μόνη της για να πάει να πάρει κάτι να πιούν. Τότε η μητέρα σου είδε μια γυναίκα να πετάει κάτι μέσα στη θάλασσα. Δεν ήξερε τι ήταν. Μόλις κόντεψε εκεί κοντά στη θάλασσα και είδε, είχε πετάξει ένα νεογέννητο. Αυτό το παιδί δεν ήξερε ποιος. Έπεσε μέσα στη θάλασσα και έχασε το δικό της και έσωσε σε. Αυτό το νεογέννητο ήσουν εσύ, Φάνη. Εγώ! Ναι, εγώ! Ναι, εσύ. Έχασε, σε έσωσε και έχασε το δικό της. Η μάνα σου που σε γέννησε ήταν μόλις 16 χρονών και ήταν απελπισμένη, γι' αυτό και σε πέταξε στη θάλασσα. Δεν ήξερα, πάτε. Ο Θεός από τότε δεν έδωσε άλλο παιδί στη μητέρα σου. Αυτό σήμερα που τη θυμήθηκε, την ανταμείβει για τη θυσία της. Δεν ήξερα, πάτε. Τώρα που ξέρεις. Σηκώθηκε ο Φάνης, πήρασε το χέρι του πνευματικού του και βγήκε από το δωμάτιο. Βρήκε τους γονείς του πενεγμένους, δακρυσμένους να περιμένουν γεμάτη αγωνία.
Όση αγάπη δείξατε εσείς σε μένα το γιο σας, τόση αγάπη θα δείξω κι εγώ στον αδελφό μου. Αυτός θα γεννηθεί από την κοιλιά σου, μα εγώ γεννήθηκα από την καρδιά σου, Μάνουλα. Υπόκληση, υπόκληση. Πόσες θυσίες έχουν κάνει τα δάκρυα για τα παιδιά τους, πολλές. Πόσες φορές έχουν πει στα δάκρυα για τα παιδιά τους, πολλές. Πόσες φορές έχουν δώσει τα πάντα για τα παιδιά τους, αμέσως. Το παρακάτω κείμενο θα σας διηγηθεί μια τέτοια θυσία. Η ιστορία μιας μάνας με ένα μάτι θα αποδεικνύει. Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι. Ντρεπόταν για αυτήν και ώρες ώρες τη μισούσε. Η δουλειά της ήταν μαγείρισα, η λέσκη. Μαγείρευε για τους φοιτητές και για τους καθηγητές για να βγάζει τα έξοδά τους. Δεν ήθελε να του μιλάει για να μην μαθαίνουν ότι είναι παιδί μιας μητέρας με ένα μάτι, μονόφωνο. Οι φοιτήτριες έρχονταν λιγορότερο από την έμπνευση που αναβγαίνει για να είναι από την κουζίνα και έλεγαν πως δεν άσχαταν το θέμα και πως προκαλούσε μια ανυπόφορη αντροχήλα. Μα από μικρός είχε προαπούμε την εικόνα του μητέρα του. Μια μέρα, όταν ακόμα πήγαινε στο δημοτικό, πέρασε αυτή στο πιάνο και πήγε ένα γεια. Ένιωσε πολύ ταπεινωμένος. Πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό, να την αγνώρισε. Της έριξε μόνο ένα βλέμμα όλων ίσως και έτρεξε μακριά. Την επόμενη μέρα, ένας από τους συμμαθητές του φώναξε. «Ει, μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι. Ήθελα να πεθάνει, ήθελα να εξαφανιστεί». Και όταν γύρισε σπίτι του, της είπε: «Αν είναι όλοι να γελάνε μαζί μου εξαιτίας σου, τότε καλύτερα να πεθάνεις». Αυτή δεν του απάντησε. Δεν με νοιάζει τι είπαν ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν πολύ νευριασμένος, έλεγε πολλά χρόνια μετά σε ένα φίλο του. Ήθελα να φύγω από εκείνο το σπίτι και να μην έχω καμιά σχέση μαζί της. Έτσι, για να με βοηθάει, δεν μπορούσε να πάει κάπου άλλο. Διάβασε πάρα πολύ σκληρά με τους σκοπό να φύγω μια μέρα μακριά της για σπουδές και τα κατάφερα. Μα λίγο μετά ήρθε και έρχεσε αυτή τη δουλειά στην ποιητική λέσχη. Αργότερα παντρεύτηκε και αγόρασε δικό του σπίτι. Έκανε δύο παιδιά και ήταν ευχαριστημένος με τη ζωή, τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τη δουλειά του. Η μάνα του μου πιάσε κανένα. Μια μέρα, μετά από χρόνια απουσίας, όπως ο ίδιος ήθελε, η μητέρα του πήγε να τον επισκεφτεί. Δεν είχε δει από κοντά τα εγγόνια της. Και μόλις εξαφανίστηκε στην πόρτα, τα παιδιά του άρχισαν να γελάνε. Έξαλλο αυτό, επειδή είχε πάει χωρίς να μου το ζητήσει και χωρίς να το προειδοποιήσει, της φώναξε. Πώς τολμάς να έρθεις ξαφνικά εδώ στο σπίτι μου και να τρομάρει τα παιδιά μου. Βγες έξω, φύγε. Η μητέρα το απάντησε γαλήνη. Αχ, πόσο λυπάμαι, κύριε. Μάλλον μου δώσει την λάθος διεύθυνση. Και εξαφανίστηκε, χωρίς να καταλάβουν τα μικρά πώς ήταν η δουλειά του. Πέρασαν χρόνια και μια μέρα έλαβε μια επιστολή πρόσκληση για τη σχολική συνεδρίαση της τάξης του από το δημοτικό σχολείο που θα γινόταν στο σχολείο που γεννήθηκε. Είπε ψέματα στη γυναίκα του ότι θα έκανε ένα επαγγελματικό ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η συγκέντρωση των συμμαθητών, πήγε στο σπίτι που μεγάλωσε, μόνο και μόνο από περιέργεια. Οι γείτονές του είπαν ότι η μητέρα του είχε πολύ πρόσφατα πεθάνει. Δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ στο άτομο του θανάτου της μάνας του. Του έδωσαν ένα γράμμα που είχε αφήσει γι' αυτό. Έγραφε. Αγαπημένο μου γιε, σε σκέφτομαι συνέχεια. Λυπάμαι που ήρθα σπίτι σου και φόβησε τα παιδιά σου. Έμαθα ότι έρχεσαι για τη σχολική συγκέντρωση και ένιωσα πολύ χαρούμενη. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι για να έρθω να σε δω έστω και από την πόρτα. Έγραψα αυτό το γράμμα να στο δώσουμε αν δεν προφτάσει. Στενοχωριά που σε έφερα σε δύσκολη θέση και τρεπόμουν για μένα τη μονόφαλη. Αλλά βλέπει, όταν ήσουν πολύ μικρό, είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα και έχασε το μάτι σου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μεγαλώσει και θα ζήσει με ένα μάτι. Έτσι σου έδωσε το δικό μου. Ήμουν τόσο περήφανη που ο γιο μου θέλει τον κόσμο με τη δική μου βοήθεια, με το δικό μου μάτι. Είχε πάντα όλη την αγάπη μου, η μητέρα σου. Αχ, Μανούλα, δεν μπορώ. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτές τις λέξεις από το στόμα των μικρών παιδιών, Άγιε. Πόσες νύχτες έχετε εξαρτημίσει το πώς κυφάλι των άλλων των παιδιών σας. Πόσες φορές ο φόνος σας έχει να τραγουδεί, προσευχή και εσύ και για ποιά. Στο ακόμα το τραγουδί θα μας το διηγηθεί. Τραγουδί δεν μπορώ, Μανούλα. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Άψιρε να φέρεις τον γιατρό. Άψιρε να φέρεις τον γιατρό.
φέρω τον γιατρό ταχιά πρωί. Θα φέρω τον γιατρό ταχιά πρωί. Να μια μικρή την πληγή. Μπράβο. Μεγάλο δώρο η μητρότητα που έχει θέλει. Μεγάλο δώρο η γέννηση ενός παιδιού. Εμείς του προσφέρουμε το σώμα και ο Θεός του χαρίζει την ψυχή από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Ας μην σκοτώνουμε αυτές τις πηγές με τις εκτρώσεις, αλλά ας τις δεχόμαστε ως δώρο Θεού. Πόσες φορές άραγε τον έχουμε ευχαριστήσει για αυτές τις πολύτιμες ζωές που μας εμπιστεύτηκε. Πόσες φορές του θυμηθήκαμε όχι μόνο τις αρρώστιες, αλλά και τις ευχάριστες στιγμές που περνάμε με τα παιδιά μας. Ας μην τον λυπούμε και ας εμπιστευτούμε τα παιδιά μας το Άγιο Θέλημά του. Γιατί θα μου πείτε. Ακούστε την παρακάτω ιστορία και θα με καταλάβετε. Κείμενο Θεός παιδί από τη ζωή. Δυνατά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η σειρά ενός παιδιού να γεννηθεί και να έρθει στη γη. Μια μέρα το παιδί γράψε το Θεό. Μου λένε ότι θα με στείλει στη γη αύριο. Αλλά πώς να ζήσω εκεί τόσο μικρό και αβοήθητο. Ο Θεός απάντησε. Μέσα στους αγγέλους έχω διαλέξει έναν και για σένα. Θα σε περιμένει να σε κρατήσει στη γη. Αλλά είπε το παιδί, εδώ στο παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδώ και να γελώ. Μόνο αυτά χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένο. Ο Θεός είπε, ο άγγελος θα σου τραγουδά κάθε μέρα, θα δώσει την αγάπη του αγγέλου και θα είσαι ευτυχισμένο. Όμως, είπε το παιδί, πώς θα μπορώ να καταλαβαίνω όταν οι άνθρωποι μου μιλούν αφού δεν ξέρω τη γλώσσα του. Αυτό είναι εύκολο, είπε ο Θεός. Ο άγγελος σου θα σου λέει τις πιο όμορφες και γλυκές λέξεις που άκουσες. Και έτσι με πολύ υπομονή και φροντίδα ο άγγελος σου θα σου διδάξει πώς να μιλάς. Το παιδί κοίταξε ψηλά στο Θεό και είπε, «Και τι θα κάνω όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα?» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και του είπε, «Ο άγγελος σου θα σου βάλει τα χέρια μαζί και θα σου δείξει πώς να κάνεις τη προσευχή σου». Το παιδί τότε είπε, «Έχω ακούσει ότι στα γη υπάρχουν κάποιοι κακοί άνθρωποι. Πώς θα προστατεύσει?» Ο Θεός έβαλε το παιδί στην αγκαλιά του λέγοντας, «Ο άγγελος του σε προστατεύει ακόμα και αν αυτό σημαίνει το δικό του κακό». Το παιδί ήταν λυπημένο και είπε στο Θεό, αλλά θα είμαι πάντα λυπημένο γιατί δεν θα σε βλέπω πλέον». Ο Θεός εντάξει στο παιδί και του είπε, «Ο άγγελος του σου μιλά πάντα, σου μιλά πάντα για μένα». Εκεί τη στιγμή ήταν ακόμα και γαλήνη στο παράδεισο, αλλά φωνές από τη γη μπορούσαν ήδη να ακουστούν. Το παιδί αμέσως ρώτησε, «Ο Θεέ μου, αν είναι να φύγω τώρα, πες μου σε παρακαλώ το όνομα του αγγέλου μου». Ο Θεός απάντησε, «Το όνομα του αγγέλου σου δεν είναι σημαντικό, εσύ θα το φωνάζεις μαμά». Στη συνέχεια θα ακούσουμε το ποίημα «Μάνα μου Μανούλα» από την Αγγελική και τη Σπύρα και την Άρα Μαρία. Δυνατά και αργά. Μάνα μου Μανούλα, θέλω να σου πω σαν καλό παιδάκι πόσο σε αγαπώ. Πόσο σε αγαπώ σε κάθε συγγύη. Δεν θα σε πικραίνω, Μανούλα μου, εσύ. Θέλω να σε πάντα να νιώθω μου καλά, να σε ευτυχία μου είχα γελά. Μάνα μου Μανούλα, μην τις παιδίσεις. Μα, το καλό παιδί, πώς πάρει καλά, μας βλέπει πάντα. Τι ιστορική. Και να σε φιλάει. Τι να νιώθει άρα για ένα παιδί για την μητέρα του, πώς να νιώθει μέσα στη μεταλλιά της. Ας το ανακαλύψουμε στο επόμενο τραγούδι, η Μανούλα η Φαγιά. Δυνατό, ένα. Βασίλη, δύο. Μέσα στο σπιτιού μας η φωλιά, άγγελος τα δώρα του σκορπίζει, είναι η Μανούλα η γλυκιά που όλους με αγάπη μας φροντίζει. Νιώθω στην καρδιά κρυφή χαρά όταν η Μανούλα με κοιτάζει κι όταν απ' το χέρι με κρατά. Τίποτα στον κόσμο δε με σκιάζει. Κάθε μέρα πριν να σηκωθώ με σοργή ακούω να με κράζει. Κι όταν ξεκινώ για το σχολείο τρέχει με φυλά και μ' αγκαλιάζει. Νιώθω στην καρδιά κρυφή χαρά όταν η Μανούλα με κοιτάζει κι όταν απ' το χέρι με κρατάζει.
Είναι νοσοκόμα όπου θα φροντίσει τις πληγές και το φιλολογείο των παιδιών. Είναι δασκάλα όπου θα μάθει στο παιδί τις πρώτες λέξεις, τα πρώτα λογάκια, τις πρώτες εμπειρίες, τις πρώτες ιστορίες, τις προσεκούλες και όλα όσα μαθαίνει κάποιος. Θα μαθαίνει πρώτα από τη μητέρα του. Είναι ράφτης όπου θα ράφει τα σκισμένα κουμπιά και τον δόγιο των γλυκών της. Είναι νοικοκυρά καθώς κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Είναι όμως και η βασίλισσα στο σπίτι της και όλα αυτά χωρίς αντάλλαγμα. Ή μάλλον ένα ευχαριστώ, ένα βλέμμα γλυκό, μια αγκαλιά και όλη η κούραση φεύγει μακριά. Για πόσο λοιπόν είναι γνώμη μια μητέρα. Ας τα πούμε. Κειμενό είναι γνώμη. Είμαι γνώμη. Για τα πρωινά ξυπνήματα. Έχω παιδιά που λατρεύουν. Για τις δουλειές του σπιτιού. Έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου. Για τα πλησίματα. Έχω ρούχα να φοράω. Για τα βρώμικα πιάτα. Έχω φαγητό. Για τα ψίχουλα κάτω το τραπέζι. Έχω οικογένεια. Για τα ψώνια που πρέπει να γίνουν. Έχω χρήματα. Για τη φασαρία μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά μου διασκεδάζουν. Για τις ατέλειωτες ερωτήσεις. Τα παιδιά μου μαθαίνουν. Για την κούραση που με ρίχνει στο κρεβάτι κάθε βράδυ. Είμαι ακόμα ζωντανή. Μια τέτοια μητέρα είναι και η κυρία Φανή. Μάνα με τέσσερα παιδιά, η Έλληνα σταμάτησε στο παιδί του Βασίλη. Τι να προλάβει, από το μαγείρεμα που ξεκινά πρωί-πρωί για να προλάβει να ταΐσει τόσο στόματα, ακολουθεί το σίδερο, στίβες από ρούχα των πρωινών παιδιών. Ακολουθεί σκουγκάλι, μαυροτελείο με την αναγκάλα που υπάρχουν καθημερινά. Και αν βρεθεί χρόνο, συνεχίζει με ράψιμο για να συναρπολευτούν στη μένα ρούχα. Αλλά παρακάτω η ιστορία δεν θα μας δείξει την κυρία Φανή. Αλλά τα αντικείμενα του καθηγητή μέσα στο σπίτι. Ας σου πω και τη δική μου ιστορία. Θεατρικό, τι γίνεται όταν λείπει η μαμά με τους Φανή, η Λέα, η Φανή και το Λέα. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Τι έχεις και κάτσε εκεί στη γωνία. Κάτσε λίγο να ξαναμοιάσω. Τι ήταν αυτό που μου συνέβη και πάλι σήμερα. Ήλικο θα πάω. Ήλικο από τώρα. Εγώ μ' άφησε και μια χαρά. Εσύ η Κατσαρολίνα είσαι τρονιασμένη, φαρδιά πλατιά στο μαύρο σου θρόνο. Τι ανάγκη έχεις. Ρώτα και εμάς, σαν το πάλευμα μας η κυρία Φανή με σγουρίζει πέρα δόθεν. Από γωνιά σε γωνιά. Και τι φταίω εγώ. Γιατί να κάνει κανένα ενδιαφέρον πάνω να αφήσει βρώμικο το σπίτι της, τόσο παιδιά μπορούν και βγαίνουν. Μα με το μαλακό, ποιο έχει κινήσει, αλήθεια, δεν μπορώ άλλο. Καλή μου που καλύψει σε καινούργια ακόμα και δεν ξέρει. Σαν τι δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα πω μέσα ή να ξεκινήσει να συνοδεύει τα παιδιά από το επίθετο αργή. Όλα γίνονται αργά, όσο πιο γρήγορα γίνονται. Και γιατί παρακαλώ, ποιο μα βιάζει. Από τον κύριο Απόστολο που θα γυρίσει κουρασμένος από τη δουλειά έχω το μικρό δημητράκι που θα κλαίει συνέχεια όλους και όλα και θα γυρίζει την αφαιρία. Και εσύ κύριε Σιδέρη, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Εγώ είμαι πάντα σε κατάσταση αυτά που ανάγκης. Μην βλέπεις που εσύ είσαι στην τρόση στην αποθήκη. Εγώ δεν προλαβαίνω ποτέ να σημαίνω. Είμαι πάντα στη μέση και παρατηρώ κάθε κίνηση. Η κυρία Σιδέρ και εγώ είμαστε πρώτοι να έχεις αντικείμενα. Γι' αυτό και συμμετέχουμε σε όλα τα οικογενειακά περιστατικά. Κάνετε λάθος, δεν είστε μόνο εσείς, είμαι και εγώ. Βλέπετε, είμαι τόσο μικρή που μένω παρατηρητή. Η κυρία Φανή είναι ότι συχνά στο δεξί της χέρι και είμαι σίγουρη πως μερικά πράγματα που τα γνωρίζω εγώ, εσύ θα έχετε καταλαβαίνει. Βερονίτσα, που είσαι πολύ μικρή ακόμα για να διεκδικείς δικαιώματα νοσηλευτικής υπηρεσίας. Πάνε χρόνια που με φρόνια στα χέρια της κυρίας Φανής τον αντίχωρο χρόνο. Έχω σμίξει δική μου στο γενικό. Μόλις ήρθα στο εμπόριο με παγκετάσαν, λέει να με πάνε δώρο σε ένα γάμο. Και αυτός ο γάμος ήταν της κυρίας Φανής. Το πιστεύετε? Ω, εσύ γνωρίζεις πολλά τότε. Το πρώτο καιρό με γυάλιζε καλά καλά και με επιλήξε τουλάχ. Μετά πολυτέλειες. Με έπαιζε να με τρύψει τα χεράκια της γάνας που δεν είχε πιάσει ποτέ της κατσαρό. Φανταστείτε τι τραβάω. Καλά, για να μην πει τα δύο χρόνια που έχουν, τι του είπε προχθέ και θα με σιδερώσουν κάτι ρούχα. Δηλαδή, με είπαν κάποιοι. Ο ένα έκαψε το μπουκάλι στο όρτι και ο άλλο τη βόλη. Με είπαν καψερή, με είπαν άχρηστα. Κυρία Καψερή, πολύ αστείο. Να πω την αλήθεια, σα ταιριάζει κύριο Σίδερο. Μπορώ να σα πληροφορήσω κάτι πολύ δυσάρεστο. Η κυρία Φανή δεν σα συμπαθεί και πολύ και κάνει το πάνω να σα υποφέρει. Σα θεωρεί πελά. Πολύ ευγενικό, μέρο τη κοινή. Παρόλα αυτά, η πράξη είναι αντικατάσταση.
Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να έχετε πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Γιατί προχθές, καλώς έγραφε ένα σκυμμένο παντελόνι, τον άκουσα που έλεγε κάτι για μια κυρία Σπιρέλα, που θα είναι πιο εξυπηρετική από εσάς. Δηλαδή ότι παντελόνι μέσα την καθιστάτε. Δεν θέλω. Ας κουράζομαι και εσύ. Ακόμα. Πέρα δόξα. Η κυρία Φανή, αλλά το κάνει. Η κυρία Φανή το κάνει όμως πάντα με χαρά και τραγούδι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να πω και εγώ που τη γνωρίζω 15 χρόνια τώρα. Πρώτα έκανε 2 μερίδες φαγητό και μετά 7. Αν θέλει 2, υπολόγισε. Δεν της νοιάζει παραπάνω ο κόπος. Μαζί με το άλλο το πίπερο που ρίχνει στο καπάκι, ρίχνει και πολύ και αγάπη. Γι' αυτό και όλα τα φαγητά της είναι νόστιμα. Συμφωνώ και εμένα με προσοχή και προσέχει τόσο προσοχή και αγάπη που τα ρούχα με τα μαθόνια και γίνονται του κουτιού. Και εγώ, καθώς με που το κρατάει στα χέρια της, ακούω τόσα λόγια αγάπης και τόσες συμβουλές να λέει στα παιδιά. Τι τυχαία να έχουν μια τέτοια μαμά. Τελικά φέρνω λόγια που είσαι που είπα στην αρχή. Καταλαβαίνω πως το μεγάλο μυστικό της κυρίας Φανής είναι η αγάπη. Γι' αυτό ας κουράζουμε και λίγο. Έτσι εξίζει να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί στο δικό του έργο που είναι ευλογημένο. Αντιπαθήστε. Όπως καταλάβατε ήταν η Φουγκαρίτσα, η Κατσαρόλα, η κυρία Βελόνα, δεν ξέρω αν η Βελόνα φαινόταν, και η κυρία Σίδερο. Ναι, δυστυχώς αρρώστησε η Βελόνα και... Κλείνουμε με ένα γνωστό σε όλους τραγούδι, με λίγες παραλλαγές και όλα αυτά, για σένα μαγούλα. Δυνατά. Με χαρά θα τραγουδήσω δυνατά, τραλαλα. Με χαρά θα τραγουδήσω δυνατά, τραλαλα. Στις μανούλα στη γιορτή η φωνή μου θα ακουστεί. Τραγούδα και ένα μικρό θένα σου πει, τραλαλα. Στις μανούλα σε αγκαλίτσα είναι φωλιά, τραλαλα. Στις μανούλα σε αγκαλίτσα είναι φωλιά, τραλαλα. Στη φωλίτσα τρέχω εγώ, τα κάτι φοβηθώ. Τα φυλάκια της μανούλας αγαπώ, τραλαλα. Στις μανούλα στη γιορτή θα πω κι εγώ, τραλαλα. Στις μανούλα στη γιορτή θα πω κι εγώ, τραλαλα. Ένα ευχαριστώ θερμό με ένα δωρεύω διαστό. Θα της πω πόσο πολύ την αγαπώ, τραλαλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε, φεύγοντας. Έχουμε ένα μικρό δωράκι για όλους σας. Είναι μια εικόνα της Παναγίας που κρατάει τον Χριστό και κάνει τα πρώτα του βήματα, έτσι για να θυμάστε ότι είστε όλοι μητέρες και οι μικρότεροι να γίνουν, σας ευχόμαστε επίσης. Και ένα μικρό μπουφέ, να πάρετε έτσι κάτι να μαθημάστε. Και έχουμε και μπαζάρ, όποιος θέλει να αγοράσει κάτι, να το έχετε για αυτή.